λάθος, αλλά τελικά δεν πέτυχε ευτυχώς από μια άλλη στιγμή. Κοιτάξτε, τα λάθη συμβαίνουν. Ειδικά σε αυτή τη θέση που βρίσκομαι εγώ, συμβαίνουν λάθη και το καλό τερματοφύλακα για μένα ξεχωρίζει είναι αυτός που ξεπερνάει τα λάθη γρήγορα. Αυτό που πιο πολύ με κάνει να σκέφτομαι το λάθος μου είναι μην απογοητεύσω τους συμπαίκτες μου που, για την προσπάθεια, μην απογοητεύσω τους φιλάθλους. Δεν με νοιάζει τίποτα περισσότερο το τι θα γραφτεί. Τι φώναξες εκεί την ώρα, φώναξες ότι βγαίνεις έξω. Είχα πάρει την απόφαση να διώξω την μπάλα με τα πόδια. Παρ' όλα αυτά, σε μια συνωνισία με τον Γιάννη, ο Γιάννης πίστευε ότι δεν είχε πίεση, νόμιζε ότι θα μείνω μέσα και ότι θα μου γυρίσει την μπάλα. Παρ' όλα αυτά, τελείωσε. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι, έχει τελειώσει για μας. Με βοήθησαν πάρα πολύ τα παιδιά μέσα γιατί το συζητήσαμε όση ώρα βρισκόμουν μέσα στα αποδυτήρια. Αυτά. Δεν μίλησα από την προπονητή. Εντάξει, για να μου δίνει και σήμερα φανέλα, βασικού ναι, αυτό βλέπω εγώ. Και ο Παναγιώτης Γλύκος έχει νέο πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρω πόσο έτοιμος είσαι σε μια σειρά δύσκολων αγώνων πλέον και μακριά από την κούπα. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που θα κάνω περισσότερο είναι να κάτσω να σκεφτώ το λάθος, να δω τι έφταξε ακριβώς. Και από εκεί και πέρα κοιτάω την αυριανή προπόνηση, να είμαι καλά. Έχουμε τώρα διαδοχικά μάτς, πρέπει να ξεκουραζόμαστε και από εκεί και πέρα θα κάνω ό,τι περισσότερο και ό,τι καλύτερο μπορώ για μένα, εφόσον με ξαναεπιλέξει ο προπονητής, να δώσω τον καλύτερό μου αυτό καλύτερο από ό,τι σήμερα. Βλέπεις ότι είναι ένα δεκαήμερο των προκλήσεων από την άποψη ότι πλέον υπάρχουν τρία συνεχόμενα εκτός έδρας μάτς και για τους δύο φετινούς. Εννοείται, θα υπάρχει και κούραση, υπάρχουν και δύσκολα παιχνίδια, θα έχουμε δύο συνεχόμενα εκτός τώρα. Παρ' όλα αυτά θα διαχειριστούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Θα εμφανιστούμε όσο δυνατότεροι μπορέσουμε και από εκεί και πέρα ελπίζουμε σε καλά αποτελέσματα.